Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι και πάμε να δούμε μια ανακοίνωση, μια είδηση μάλλον από τη Ρόδο, από τη ευχάριστη, από την ερχόμενη Δευτέρα μπορούν να επιστρέψουν στη δουλειά τους οι περίπου 60 εργαζόμενοι της ΔΕΙΑ Ρόδου για τους οποίους η επιχείρηση είχε οδηγηθεί στην απόλυση κατά την προηγούμενη δημοτική θητεία. Συγκεκριμένα κατά την χθεσινή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ Ρόδου αποφάσισε ομόφωνα να επαναπροσληφθούν οι εργαζόμενοι αυτοί, οι οποίοι είναι 55 από τον πρώην Δήμο Ιελισσού και 5-6 άτομα είναι από τον πρώην Δήμο Αρχαγγέλου. Αυτοί είχαν απολυθεί πριν από περίπου 4 χρόνια με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω ζητημάτων που προέκυψαν σχετικά με την πρόσληψή τους επί Καποδίστρια. Τι μας κάνει αυτός ο Καποδίστριας. Μετά την πρόσφατη ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου όμως για την τοπική αυτοδιοίκηση και με παρέμβαση των βουλευτών Δωδεκανήσου, περιελήφθη πρόβλεψη και για την επαναπρόσληψη των εργαζομένων αυτών μαζί με ανάλογες περιπτώσεις σε όλη τη χώρα όπως τη Λάρισα και την Κέρκυρα. Έτσι, χθες λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ πήρε ομόφωνη απόφαση οι εργαζόμενοι αυτοί να επαναπροσληφθούν και να έρθουν άμεσα στη δουλειά. Οι όποιες αντιρρήσεις διατυπώθηκαν κάμφθηκαν από τις διαβεβαιώσεις των νομικών συμβούλων ότι δεν τίθεται θέμα καταλογισμού. Πάντως, για τη μισθοδοσία θα πρέπει να υπάρξει λέει, έγκριση και από το ελεγκτικό συνέδριο. Πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Πολύ σημαντική, ευχάριστη. Δεν υπάρχει και κίνδυνος. Για τους πολιτικούς προϊσταμένους κλπ. Πριν πάμε στην καλή συνάδελφο από τη Ρόδο, πάμε πρώτα στην γραμμή, την Πέγγι από τη Ρόδο. Την Ουρανία Φιλτζανίδη. Ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, Ουρανία. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, Νίκη, κυρίες και κύριοι. Από Ρόδο αποβιβάστηκαν σήμερα λίγο μετά τις 10 το πρωί 11 παράνομοι μετανάστες στο νησί της Ρόδου με σκάφος, το οποίο εγκατέλειψαν στην παραλία στις Κάτω Πέτρες. Στη συνέχεια, επιβαίνοντας στο σκάφος, κατέβηκαν, πέταξαν τα σωσίβια που φορούσαν και άρχισαν να ανεβαίνουν προς τον κεντρικό δρόμο. Πρόκειται για 2 άντρες, 3 γυναίκες και 6 παιδιά. Στους λιμενικούς είπαν ότι το σκάφος ανήκει σε Τούρκο υπήκο που το έφερε στη Ρόδο, ο οποίος όμως δεν εντοπίστηκε στην περιοχή. Με βάση την περιγραφή που δόθηκε, γίνονται έρευνες βέβαια για τον εντοπισμό του. Πολίτες αμέσως, μόλις είδανε τους μετανάστες, ειδοποίησαν το κεντρικό λιμεναρχείο της Ρόδου, στελέχη του οποίου κινήθηκαν αμέσως στο σημείο και γίνονται έρευνες και από θάλασσα και από στεριά. Είχαν γίνει μάλλον έρευνες και εντόπισαν λοιπόν τους μετανάστες να κινούνται στους δρόμους, τους οποίους και τους μετέφεραν στη συνέχεια στο κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου για να ακολουθηθούν στη συνέχεια οι προβλεπόμενες έρευνες. Βέβαια, να πούμε ότι από ό,τι ξέρουμε, μετανάστες είχαμε και στο νησί Σταστεπάλαια σήμερα. Μάλιστα. Επίσης, να πάμε και σε μια ανακοίνωση. Ο Δήμος Ρόδου και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνήμιων ενημερώνει ότι την Τετάρτη 18 Δεκάτου η οδός Εκάτωνος στη Μεσαιωνική Πόλη θα αποκλειστεί για τους διερχόμενους από την πλατεία Ναυσικάς έως και την πλατεία Κίμωνος για περίπου 10 ημέρες λόγω επισκευής των οδοσωμάτων. Ειρήνη και Νίκη. Ουρανία, να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Ουρανία, και συγγνώμη για το λαθάκι της αρχής. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καλή συνέχεια. Συμβαίνουν. Ωραία. Αυτά είναι ζωντανή εκπομπή. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Ουρανία Φιλτζανίδη. Έχουμε την πρόσκληση από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλύμνου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ιπποκρατίου Ιδρύματος ΚΟ, όπου έχουν την τιμή να μας προσκαλέσουν όλους στην εκδήλωση στη μνήμη του αγωνιστή της απελευθέρωσης των Δωδεκανήσων, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Σκεύου Ζερβού, την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, ώρα 6 μετά μεσημβρία, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα. Με τιμή ο Δήμαρχος Καλυμνίων Ιωάννης Γαλουζής και ο Πρόεδρος του Διεθνούς Ιπποκρατίου Ιδρύματος ΚΟ, κύριος Αριστοτέλης Παυλίδης. Τώρα, έχουμε και ένα δελτίο τύπου πάλι από την ΚΟ. Έκταση για την ανέγερση νέου νοσοκομείου στην ΚΟ παραχωρεί το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα ΚΟ. Ο πρόεδρος του Ιπποκρατίου Ιδρύματος, πρώην υπουργός Αριστοτέλης Παυλίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ Ρόδου, ανέφερε ότι για την ανέγερσή του έχει αποφασιστεί η παραχώρηση της όποιας αναγκαίας έκτασης ιδιοκτησίας του Ιδρύματος και η παράδοση μελέτης σκοπιμότητας για τυχόν αξιοποίηση του χώρου. Έχουμε λοιπόν το σχετικό βίντεο, πάμε να το δούμε. Έκταση για την ανέγερση νέου νοσοκομείου στην ΚΟ παραχωρεί το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα ΚΟ.
Ο πρόεδρος του Ιπποκρατίου Ιδρύματος, πρώην υπουργός Αριστοτέλης Παυλίδης, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Ρόδου, ανέφερε ότι για την ανέργειασή του έχει αποφασιστεί η παραχώρηση της οποίας αναγκαίας έκτασης ιδιοκτησίας του Ιδρύματος και η παράδοση μελέτης σκοπιμότητας για τυχόν αξιοποίηση, φυσικά με επικαιροποίηση, που είχε συνταχθεί το 2006. Μόλις υπογραφεί η απόφαση της ανεγέρσεως νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, αμέσως η έκταση θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Υγείας, είπε ο κ. Παυλίδης, προσθέτοντας ότι υπάρχει ακόμη και πρόταση για την οικονομική του κάλυψη. Υπάρχει εταιρεία που ενδιαφέρεται να αναλάβει την ανέγερση του νοσοκομείου και τον εξοπλισμό του, με προϋπόθεση να της παραχωρηθεί το υπάρχον νοσοκομείο. Το νέο νοσοκομείο ΚΟ ήταν το αντικείμενο συνάντησης στη Βουλή του πρώην Υπουργού και Προέδρου του Διεθνούς Ιπποκρατίου Ιδρύματος με τον βουλευτή Δωδεκανήσου Ηλία Καματερό, με πρωτοβουλία του τελευταίου. Λοιπόν, μία ανακοίνωση ακόμη από την ΚΟ, είναι από τον ΔΔΕ. ΔΔΕ περιοχή ΚΟ, λοιπόν, ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στις 18 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, στις 7.30 το πρωί, στις περιοχές Πυλή, Ζυπάρη, Μεσαριά, Πλατάνη, κατά μήκος της επαρχιακής οδού και είσοδο της πόλης της ΚΟ, και στις 8 στις περιοχές Ασφενδιού, Αμπάβρης, Άγιος Φωκάς, Ψαλίδι, Άγιος Νεκτάριος και Ηρακλής, στο νησί της ΚΟ και πάλι. Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν από την προβλεπόμενη ώρα. Γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος. Αυτά λέει η ανακοίνωση και πάμε. Ωραία, τώρα πάμε να ακούσουμε στη Λέρο. Ναι, στη Λέρο. Στη Λέρο, τον Νίκο τον Ιγνατίδη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, κορίτσια, καλησπέρα. Σε ακούμε. Λοιπόν, να πω ότι πριν από λίγο τελείωσε μία μίνι συνέντευξη που έδωσε για την εκπομπή μας ο Δήμαρχος Λέρου, ο οποίος αναφέρθηκε στα ενεξελίξη έργα που έχουμε αυτή την εποχή στο νησί μας, αναφέροντας ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει μία ομάδα ειδικών που θα έρθουν να δουν την πιθανότητα επιμήκυνσης του αεροδρομίου. Ο ίδιος μίλησε για ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα έχουν γίνει ποτέ στο νησί, αν βέβαια καταφέρουμε και εντάξουμε αυτό το έργο σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Είναι σίγουρα ένα φιλόδοξο έργο, είναι ένα έργο που θα αλλάξει κατά πολύ το νησί μας, βέβαια με τα δημοσιονομικά της χώρας αυτή την εποχή είναι μια δύσκολη περίπτωση που όμως καλά κάνει από την εντύπωση ο Δήμαρχος και την κυνηγάει. Πολλά και σημαντικά βέβαια θα δούμε στην αυριανή μας εκπομπή της Πέμπτης όσον αφορά τη συνέντευξη αυτή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι λίγες μέρες πριν είχαμε την Παγκόσμια ημέρα των ζώων και ο κ. Χοντραφούρης με αφορμή την πολύ σημαντική αυτή ημέρα στον πολιτισμό μας έδωσε και μια συνέντευξη στο σταθμό μας. Αναφέρθηκε για τα άλματα, όπως είπε ο ίδιος, που έχουν γίνει στο νησί της Λέρου όσον αφορά την περιποίηση των ζώων. Μίλησε για θεαματικά αποτελέσματα από την ύπαρξη και της φιλοσοφικής οργάνωσης του νησιού, η οποία κάνει τεράστιο έργο κυρίως στο θέμα των υιοθεσιών και των κτηρώσεων. Χαρακτηριστικά να σας πω, τα τελευταία χρόνια περισσότερα από 120 ζώα έχουν υιοθετηθεί κυρίως στην Ευρώπη αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος από τον πολύ δραστήριο αυτό σύλλογο που έχουμε. Μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια όσον αφορά τους λεριούς και με τον τρόπο που χειρίζονται τα ζώα στο νησί μας, λέγοντας ότι χωρίς να έχουμε φτάσει στο επιθυμητό σημείο, σίγουρα δεν μπορούμε να μην πούμε ένα μεγάλο μπράβο στο λεριό και τη λεριά που τα τελευταία χρόνια προσέχει τα ζώα του και ως ένα σημείο, μας είπε το ίδιο, είναι και ένα δείγμα πολιτισμού. Το νησί της Λέρου αυτή την εποχή προσπάθησε. Ναι, είναι ένα θέμα βέβαια που εμείς μας αρέσει να ασχολούμαστε, γιατί η συμπεριφορά του ανθρώπου στο ζώο είναι πολιτισμός και αν θέλετε είναι και ο καθρέφτης μιας κοινωνίας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έτσι, έτσι, από Νίκο. Ωραία, ναι, σας ακούμε. Έχεις κάτι άλλο, έχεις κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι το Σάββατο ξεκινάει και το πρωτάθλημα μπάσκετ εφήβων με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ΕΑΚΑ και τον Πανιόνιο Λέρου. Ως γνωστό, το Αιγαίο TV πάντα προσπαθεί να βρίσκεται κοντά στα μεγάλα αθλητικά ραντεβού. Έτσι λοιπόν και σε αυτό το παιχνίδι θα προσπαθήσουμε να βρισκόμαστε στην Κάλυμνο και να καλύψουμε το ξεκίνημα των δύο ομάδων των νησιών μας. Βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες που και φέτος καλούνται να κάνουν την υπέρβαση και να βρεθούν στο Final Four.
Ωραία. Νίκο, πριν κλείσεις, να σου κάνω μια ερώτηση όσον αφορά στην επέκταση του αεροδρομίου της Λέρου. Η διαφορά ποια θα είναι όσον αφορά στις θέσεις των νέων, ας πούμε, των μεγαλύτερων αεροπλάνων τα οποία θα προσεγγίσουν? Πολύ σωστό το ερώτημά σου. Η διαφορά η μεγαλύτερη είναι ότι θα έρχεται 75 και θα μπορεί να έρθει και τσάρτερ εκτός Λέρου. Μάλιστα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το ζητούμενο. Βέβαια το ξαναλέω και πρέπει να είμαστε φιδωλοί σε αυτά που λέμε. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, διότι τα δημοσιονομικά της χώρας μας δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε τόσα μεγαλεπίβολα σχέδια, αλλά θεωρώ ότι όποιος τολμάει στο τέλος δικαιώνεται. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι σε ένα σημείο καλά κάνει η Δημοτική Αρχή και ο Δήμος Βλέρου και ασχολείται και πιο επιμένουνικά. Προσπαθώ να εξαρτήσω όποιες οργανώσεις υπάρχουν εκεί αυτό το έργο στο νησί. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ευχαριστούμε, Νίκο. Και πάμε Σύρο. Πάμε Σύρο στο Γιώργο του Σολάρη να τον ακούσουμε. Σε 2 λεπτά. Λοιπόν, έχουμε μια ανακοινωσούλα, κάτι. Λοιπόν, υπάρχει ένα δελτίο τύπου για τις εκδηλώσεις του εορτασμού ανακηρύξεως του έτους 2017 ως έτος εφέδρων και εθνοφυλάκων. Με αφορμή την επίσημη ανακήρυξη του 2017 σε έτος εθνοφυλακής εφεδρείας από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΙΠΕΘΑ, στις νήσους Κάλυμνο, Πατ, Μολέρο, θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 2017 οι παρακάτω δράσεις. Στην νήσο Κάλυμνο, ομιλία για το θεσμό της εθνοφυλακής και βράβευση εφέδρων και εθνοφυλάκων στις 20 Οκτωβρίου στην νήσο Κάλυμνο και από ώρα 5 έως και 8 στο Εμπνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλύμνου Εμούσε, με διοργάνωση μουσικής βραδιάς και έκθεση φωτογραφικού υλικού δραστηριοτήτων των ταγμάτων εθνοφυλακής. Έκθεση οπλισμού, επίδειξη οπλικών συστημάτων για τα γυμνάσια και τα λύκεια του νησιού, ενημέρωση στο πλαίσιο του μαθήματος επαγγελματικού προσανατολισμού μαθητών λυκείου σχετικά με τα ΑΣΕΗ, της ΑΣΥΕΔ και την σημασία του θεσμού της εθνοφυλακής στην ίσο Πάτμο, ομιλία για το θεσμό της εθνοφυλακής και βράβευση εφέδρων και εθνοφυλάκων στις 19 Οκτωβρίου στην ίσο Πάτμο και από ώρα 7 έως και 9 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Πάτμο. Ενημέρωση στο πλαίσιο του μαθήματος επαγγελματικού προσανατολισμού μαθητών λυκείου σχετικά με τα ΑΣΕΗ, της ΑΣΥΕΔ και τη σημασία του θεσμού της εθνοφυλακής και στην ίσο Λέρο, τέλος, ομιλία για το θεσμό της εθνοφυλακής και βράβευση εφέδρων και εθνοφυλάκων στις 19 Οκτωβρίου και από ώρα 7 έως και 9 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο του Δήμου Λέρου. Έκθεση οπλισμού, επίδειξη οπλικών συστημάτων για τα γυμνάσια και τα λύκεια του νησιού. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή Γιώργο το Σολάρη από τη Σύρο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Αναμένουμε τις ειδήσεις σου και από την όμορφη Σύρο. Να είστε καλά. Την ενημέρωσή σου. Σήμερα συνήθως θα συνηθίζω με ωραίες ειδήσεις. Χαμός είναι γεγονότα. Σήμερα δυστυχώς δεν θα σε έχω και ό,τι πιο ευχάριστο. Δυστυχώς το νησί μας επενθέει το χαμό ενός 70χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε σήμερα νωρίς το πρωί από γυναίκα σε παραλία της Ήρου και συγκεκριμένα στη φάμπρικα. Εντοπίστηκε νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο θάνατος του 70χρονου οφείλεται σε πνιγμό. Είχε κάποια μικροπροβλήματα υγείας και οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι ίσως να έχασε τις αισθήσεις του, να έπεσε στη θάλασσα γιατί είχε πάει για ψάρεμα νωρίς το πρωί ο άτυχος άνδρας, με αποτέλεσμα να πνιγεί και να μην προλάβουν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Η αντίδραση του ΕΚΑΒ, του ασθενοφόρου, ήταν άμεση, αλλά δυστυχώς το μοιραίο είχε ήδη γίνει. Μάλιστα. Είναι πράγματι δυσάρεστη είδηση, τι να πούμε. Είναι δυσάρεστη, ήταν ιδιαίτερος αγαπητός στην τοπική κοινωνία, ήταν μέσα σε αγωγικά πλακατζής, βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο ο συγκεκριμένος κύριος, είχε την αγάπη αυτή να πηγαίνει πρωί-πρωί για ψάρμα και δυστυχώς αυτή τη μέρα τον πρόδωσε. Δυσάρεστο αυτό συμβάν, μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε αν δεν έχεις κάτι άλλο. Να είστε καλά, να είστε καλή καλά. Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και εμείς να αλλάξουμε τελείως θέμα και να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Να πάμε λοιπόν και πάλι στην Κάλυμνο. Θα πάμε στον κύριο Τηλιακό,
με τον οποίο είχαμε μία συνέντευξη χτες. Μας ενημέρωσε εκτός από το χθεσινό θέμα που είχε να κάνει με το ΦΕΚ, το ότι κηρύχθηκε η Κάλυμνος σεισμόπληκτη περιοχή, για το οποίο σας ενημερώσαμε, θεωρώ, αρκετά εχθές. Θα πάμε να δούμε τώρα, μας ενημερώνει για μία άσκηση αντιρρύπανσης που έγινε όσον αφορά εδώ την θαλάσσια περιοχή μας. Σε συνεργασία ήταν σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και Λιμεναρχείο Καλύμνου. Να πούμε βέβαια ότι μας ενημέρωσε χθες ο κύριος Τηλιακός ως πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου. Σήμερα νομίζω πως δεν είναι ο ίδιος πρόεδρος, θα ενημερώσουμε σχετικά. Πρέπει να υπάρχει και μια άλλη απόφαση από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε ωστόσο να δούμε το σχετικό βιντεάκι. Κύριε Αντιδήμαρχε, πληροφορηθήκαμε ότι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και μία άσκηση που αφορούσε βέβαια θεωρία αλλά και πρακτική, που είχε να κάνει με την πρόληψη αντιρρύπανσης μαζί με το Λιμενικό Ταμείο και το Λιμεναρχείο. Ναι, κάθε χρόνο στα πλαίσια του σχεδίου αντιρρύπανσης που διαθέτει το Λιμενικό Ταμείο, πραγματοποιείται μία άσκηση παύλα εκπαίδευση. Σε αυτή συμμετέχουν όσοι εμπλέκονται με το θέμα της αντιρρύπανσης. Βγάζει μία πρόσκληση στο Λιμενικό Ταμείο, που απευθύνεται στη ΔΕΗ, στην Αργό, στον κύριο Κάτρη, στους αδελφούς του Ψαρβά, όλους γενικά όσοι εμπλέκονται στην αντιρρύπανση, στο Λιμεναρχείο ασφαλώς. Και την πρώτη μέρα είναι το θεωρητικό κομμάτι και τη δεύτερη μέρα είναι το πρακτικό. Το πρακτικό το είδατε και στο λιμάνι, το οποίο με τη βοήθεια σκαφών απλώθηκαν τα φράγματα τα οποία έχει διαθέτει το Λιμενικό Ταμείο. Και ο σκοπός της άσκησης είναι να περιορίσουμε τη ρύπανση σε περίπτωση που έχουμε κάποιο συμβάν. Φαντάζομαι θα υπήρχαν πολύ ενδιαφερόμενοι μετά το συμβάν του Σαρονικού, έτσι. Ακριβώς αυτό ήρθε και μετά το συμβάν του Σαρονικού και να γίνει και σε εμάς μία προσομοίωση, δεδομένου ότι έχουμε πλέον τώρα και κάποια εμπειρία από αυτό το συμβάν. Αναλύθηκαν διάφορα πράγματα από αυτό, εκπαιδεύθηκαν τα άτομα τα οποία ενέχονται στην καταπολέμηση των πετρελαίων κυλίδων. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στην άσκηση και δείχνει ένα παρήγορο μήνυμα ότι υπάρχουν πολλοί εθελοντές οι οποίοι σε τέτοιες περιπτώσεις θα συνδράμουν το Λιμενικό Ταμείο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Με αφορμή ειρήνη τη ρύπανση στον κόλπο του Σαρονικού, παρακολούθησε πολλοί κόσμο στην άσκηση. Αυτό μας είπε και ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος, ότι κινητοποιήθηκαν αρκετοί και έδειξαν ενδιαφέρον με αφορμή αυτό το συμβάν. Πού πάμε. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, μια και μας άνοιξε το δρόμο ο Νίκος Ιγνατίδης, κάνοντας μια αναφορά τόσο στον κτηνίατρο εκεί, τον κύριο Κοντραφούρη, όσο και στην Παγκόσμια ημέρα ζώων. Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι ένας ξεχωριστός και ιδιαίτερος αγώνας δρόμου πραγματοποιήθηκε στη Σύρο με διοργανωτή την Φιλοζωική Ομάδα Σύρου, αγώνας δρόμου για τα αδέσποτα. Η Σύρος έδειξε για ακόμη μια φορά την ευαισθησία της, αφού περισσότεροι από 150 ήταν αυτοί που έτρεξαν συμβολικά για τους τετράποδους φίλους, συνεισφέροντας ο καθένας ξεχωριστά με αυτή την πράξη. Πάμε να δούμε. Ένας ξεχωριστός και ιδιαίτερος αγώνας δρόμου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στη Σύρο με διοργανωτή τη Φιλοζωική Ομάδα Σύρου, αγώνας δρόμου για τα αδέσποτα. Η Σύρος έδειξε για ακόμη μια φορά την ευαισθησία της, αφού περισσότεροι από 150 ήταν αυτοί που έτρεξαν συμβολικά για τους τετράποδους φίλους, συνεισφέροντας ο καθένας ξεχωριστά με αυτή την πράξη. Η εκκίνηση δόθηκε από το σημείο που βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία Ερμούπολης και τους συμμετέχοντες να τερματίζουν στην πλατεία Μιαούλη. Μια σημαντική εκδήλωση που σκοπό είχε την ευαισθητοποίηση του κοινού με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου οι εθελοντές να βοηθήσουν όλα τα ενήλικα σκυλάκια που φιλοξενούνται σε καταφύγιο για τις πολλές ανάγκες τους σε φάρμακα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ. Αρκετοί ήταν εκείνοι που πήραν μέρος μαζί με τα κατοικίδια τους, στέλνοντας μήνυμα φροντίδας. Και μετά το σύντομο αυτό βίντεο, πάμε σε διαφημίσεις.